και από τον ξένο τύπο που μιλούν για τις συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα, στα κέντρα υποδοχής των μεταναστών και των προσφύγων. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο συνεχίζεται και δεν ξέρουμε, υπάρχει λύση τελικά για καλυτέρευση των συνθήκων ή για μια οριστική λύση κάποια στιγμή? Να σας πω κάτι, δηλαδή μου δίνει την ευκαιρία με την εύστοχη αυτή ερώτησή σας να πω το εξής. Το θέμα του μεταναστευτικού προσφυγικού, που η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να το αντιμετωπίσει, όλες οι χώρες λίγο πολύ, αλλά η Ελλάδα λόγω της θέσεώς της είναι υποχρεωμένη να το αντιμετωπίσει συγκεκριμένα και σοβαρά, είναι ένα θέμα στο οποίο έχει μια ιδιαιτερότητα. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα? Το πολύ απρόβλεπτο των εξελίξεων γύρω από το ζήτημα αυτό. Δεν μπορεί δηλαδή να πει, α, κάναμε αυτά που έπρεπε, τα τακτοποιήσαμε, η κατάσταση είναι σχετικά καλή, πάμε, προχωράμε. Ξαφνικά, ενώ ίσχυε αυτό από περίπου. Για περίπου ένα χρόνο, 16-17, ένα μέρος του 16 και του 17 μέχρι τον Αύγουστο, ξαφνικά όλο αυτό το σκηνικό, το σχετικά οργανωμένο και ελεγχόμενο, τεινάχθηκε στον αέρα εξαιτίας της πολύ μεγάλης αύξησης των ροών από τον Αύγουστο, το Σεπτέμβριο και. Αλλάζουν τα δεδομένα με εξωγενείς παράγοντες. Δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα το ότι κάνει. Είναι και όχι, και διάφορους παράγοντες. Και διάφορους παράγοντες. Τι κάνει ο Ερντογάν, πώς πάνε σχέσεις του με την Ευρώπη, τι γίνονται με τους πρόσφυγες, τα εκατομμύρια πρόσφυγες που υπάρχουν στην Τουρκία, στην Ιορδανία, πώς πάει ο πόλεμος στη Συρία, αν θα έρθουν κι άλλοι από τη Συρία. Κανείς δεν διαφωνεί ότι είναι πολυπαραγωγικό το θέμα. Έτσι, είναι διεθνές πρόβλημα. Ακριβώς. Δεν είναι της Ελλάδας. Αλλά η Ελλάδα πρέπει να διαχειριστεί εδώ τα θέματα της. Πρώτον, από την Ευρώπη είσαστε ικανοποιημένοι από τη βοήθεια που δίνουν, είναι οι συμφωνίες? Ας αφήσουμε τον Ερντογάν ως ασταθμητό παράγοντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει αυτά που πρέπει, αυτά που έχουμε συμφωνήσει? Να σας απαντήσω ακριβώς. Πρώτον, θα πρέπει να πούμε ότι χωρίς τη βοήθεια, την οικονομική κυρίως, από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορούσαμε να αντεπεξέλθουμε, για να είμαστε ειλικρινείς. Από εκεί και πέρα, εξαιτίας των πιέσεων που υπάρχουν από συγκεκριμένες χώρες, από συγκεκριμένα κράτη-μέλη της Ευρώπης, σε ζητήματα όπως η μετεγκατάσταση και άλλες πλευρές τέτοιες, δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τη στάση συνολικά λοιπόν, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμφωνία εκ μέρους των Ευρωπαίων δεν τηρείται. Εμείς υποχρεωνόμαστε σε αυτό το κομμάτι που θέτεται, στο ζήτημα κυρίως της μετεγκατάστασης. Άρα λοιπόν, τι έχει γίνει? Έχουν μείνει παρκαρισμένοι σε εισαγωγικά τόσες χιλιάδες ψυχές στην Ελλάδα να ζουν σε αυτές τις συνθήκες και να μην ξέρουν για το αύριό τους? Καταρχήν, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όλο την περίοδο των τελευταίων τριών χρόνων, λίγο πολύ όλη την περίοδο βρίσκονται από ανθρώπους πρόσφυγες και μετανάστες που εισήλθαν την τριετία την τελευταία, είναι περίπου 55.000 άνθρωποι. Από αυτούς, χοντρικά μιλάω τώρα, οι 15 είναι στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Υπάρχουν άλλες 40 περίπου χιλιάδες που βρίσκονται σε δομές, καταλήματα, ανοιχτές δομές φιλοξενίας ή διαμερίσματα στο εσωτερικό, στην υπηρετική χώρα, όπου οι συνθήκες είναι καλές έως πολύ καλές τα διαμερίσματα. Συμφωνούμε. Να το βλέπουμε αυτό. Μόρια, μισό λεπτάκι. Άρα εκεί που εντοπίζεται, κύριε, το πρόβλημα είναι στα τρία νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Εσείς λέτε ότι είναι καλές οι συνθήκες. Η Διεθνής Αμνηστία βγάζει διάφορες εκθέσεις που λέει ότι γίνονται διάφορα εκεί πέρα. Ότι οι συνθήκες δεν είναι καλές. Έχουμε τις διαμαρτυρίες των τοπικών αρχόντων στα νησιά. Ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο. Γιατί πέρα από το. Είπαμε, αναγνωρίζουμε όλα τα προβλήματα. Αλλά από εκεί πέρα έρχεται η ελληνική κυβέρνηση να διαχειριστεί κάτι πολύ συγκεκριμένο. Οι δήμαρχοι φωνάζουν, κύριε Μπαλάφα, ότι δεν είναι ενήμεροι. Πάει ο κύριος Μουζάλας, τους λέει θα λυθεί το πρόβλημα, δεν θα βάλουμε καινούργιες δομές. Ξαφνικά τους λέει όχι, θα βάλουμε και καινούργιες δομές. Και είναι στα κάγκελα οι άνθρωποι. Και πολλές φορές έχουν τα δίκια τους. Γιατί τους λέει, άλλα μας λέγατε πριν 3 μήνες, 6 μήνες, και τώρα έρχεστε και μας λέτε άλλα. Όχι. Δηλαδή η διαχείριση από τη δική σας πλευρά είναι αυτή που πρέπει? Και η ενημέρωση, οι δήμαρχοι έχουν αυτή την ενημέρωση σε αυτά τα νησιά? Ενημερωμένοι είναι οι πάντες. Απλώς υπάρχουν παράγοντες στα νησιά, κάποιοι τοπικοί άρχοντες και ένα τμήμα μικρό κατά τη γνώμη μας του πληθυσμού, οι οποίοι δυσανασχετούν για μια κατάσταση η οποία... Αυτό το λέτε συνεχώς, αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα, κύριε Υπουργέ. Θέλετε να ολοκληρώσω τη φράση μου πριν? Ναι, αν μπορούμε να συμπληρώσουμε. Ναι, να ολοκληρώσω τη φράση μου πρώτα. Είναι απαραίτητο συμπλήρωμα. Κάντε μου και την άλλη ερώτηση. Είναι απαραίτητο συμπλήρωμα, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Μέσα σε αυτά, λοιπόν, είπατε για τις αντιδράσεις ορισμένων. Είναι ορισμένη ή είναι η τοπική κοινωνία? Και το άλλο είναι τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά. Ποιες είναι οι συνθήκες στις οποίες διαβιούν, για παράδειγμα, στη Μόρια, στη Μυτιλήνη? Κοιτάξτε, όταν υπάρχει, δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ στη Μόρια, στοιχείο, στη Σάμα, αν έχετε δει, όχι από τις φωτογραφίες που δημοσιεύουν μια φωτογραφία προπέρσινη για τα χιόνια στη Μόρια και λένε η κατάσταση στη Μόρια. Να είμαστε ειλικρινείς, γύρω από το ζήτημα το μεταναστευτικό προσφυγικό, παίζονται, αγαπητοί μου, πολλά παιχνίδια. Πολλά παιχνίδια που έχουν διάσταση, πολλές διαστάσεις.
Και ο καθένας, μην νομίζετε ότι όλοι όσοι δείχνουν τρομερό ενδιαφέρον, ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την πατρίδα μας ή για τους πρόσκαιρους μετανάστες μόνο. Υπάρχουν πολλά συμφέροντα οικονομικά, γεωπολιτικά, ασφάλειας κλπ. Κλπ. Λοιπόν, προφανώς όταν έχεις έναν καταβλισμό, όταν έχεις ένα κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης, που κανονικά έχει φτιαχτεί για 1.000 ανθρώπους και φιλοξενούνται 1.500 και τα καταφέρνεις. Και ξαφνικά μέσα σε ένα μήνα σου έρχονται άλλοι 1.500 από απέναντι. Αυτό που καταλαβαίνεις σου δημιουργεί ένα πρόβλημα διαχείρισης. Γιατί αυτοί πρέπει να φάνε, κάπου πρέπει να μπουν να μείνουν κλπ. Κλπ. Να ταυτοποιηθούν, ψυχοκοινωνική στήριξη, υγειονομική στήριξη κλπ. Δεν είναι εύκολο να μπει κανείς να το λύσει αυτό. Αγωνίζεσαι να το λύσεις. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να μεταφέρεις στην ενδοχώρα τα ευάλωτα άτομα, να δεις τι γίνεται με αυτούς που παραμένουν εκεί, γιατί έχεις πάρα πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσεις. Κανείς δεν ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης στα τρία νησιά είναι καλές. Προφανώς δεν είναι καλές. Προφανώς δεν είναι καλές. Αλλά για παράδειγμα, όταν λέμε, βρε άνθρωποι μου, κύριοι, να βγάλουμε τις ακατάλληλες σκηνές μέσα στο κάμπ, να, μέσα στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης, να βγάλουμε τις ακατάλληλες σκηνές και στη θέση τους να βάλουμε προκατασκευασμένους οικίσκους, αυτό θα έπρεπε να συναντάει κάποιον την αντίδραση. Άρα διαφωνούν σε αυτό. Όχι βέβαια, όχι, βέβαια μια κατάλληλη. Γιατί μετά ξέρετε κάτι, λέει κάποιος, αποσυμφόρηση. Δηλαδή να μικρύνουν τον αριθμό μάλιστα. Να τους διώξουμε όλους λίγο. Πέστε λοιπόν, εγώ μεταφέρω μια νυχτή. Εν μια νυχτή, όλο τον κόσμο που είναι στα νησιά τον μεταφέρω στην υπηρετική χώρα. Πέρα από τα προβλήματα που θα έχει στην υπηρετική χώρα, αυτό είναι το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο. Το πρώτο είναι, σας διαβεβαιώ, την άλλη μέρα το πρωί, άλλοι τόσοι θα έρθουν από απέναντι. Άλλοι τόσοι θα έρθουν από απέναντι. Το ζήσαμε, το ζούμε αυτές τις μέρες. Μεταφέρουμε χιλιάδες στις δομές των νησιών. Τι θέλω να πω. Δεν θέλω να πω ότι όλα καλά καωμένα. Δεν είμαι ανόητος ούτε ανεύθυνος. Τα πράγματα έχουν δυσκολίες εκεί, προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε, αλλά πρέπει. Όλοι κρίνονται και κρινόμαστε. Κρίνονται η κυβέρνηση πρωτίστως, κρίνεται το Υπουργείο μας πρωτίστως, ο Υπουργός, εγώ, όποιος θέλετε. Αλλά κρίνονται όλοι στο τι θέλετε. Αν λέει, του λες, βρε άνθρωπέ μου, να φύγουν τα σκηνάκια τα οποία δεν είναι κατά, είναι καλοκαιρινά και μπήκαν όπως οι άνθρωποι, και να βάλω προκατασκευασμένους σκίσκους και σου λέει όχι. Μάλιστα. Είναι ένα ζήτημα και αυτό, δεν νομίζετε? Και κύριε Μπαλάφα, να κλείσουμε. Αναμένονται κάποιες πρωτοβουλίες τώρα σε σχέση με το μεταναστευτικό για αποσυμφόρηση των νησιών? Έχετε... Για περαιτέρω αποσυμφόρηση, ναι, των νησιών, με δεδομένο όμως ακριβώς ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί με να αυτά λυθεί, τα δεδομένα που να αντιμετωπιστεί, ναι, μπορεί να βγει, ναι, συνεχής διαχείριση, είναι να βελτιώσουμε τον τρόπο παροχής, εξέτασης της δυνατότητας ασύλου σε άτομα, να επιταχύνουμε αυτές τις διαδικασίες που θα μας διευκολύνουν. Οπότε δεν και στις επιτροπές εκεί, όσων δεν έχουν προσφυγικό προφίλ πίσω στην Τουρκία. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας την πρώτη είδηση. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, έτσι, εδώ πέρα, για το